Κυρίες και κύριοι, σκληρή γλώσσα κατά των φαινομένων βίας και ρατσισμού χρησιμοποίησε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έδωσε το παρόν στην εκδήλωση μνήμης στη Θεσσαλονίκη για τα 70 χρόνια από την αναχώρηση του πρώτου τρένου με Εβραίους για το κολαστήριο του Auschwitz. Αίσθηση προκάλεσαν και αναφορές στη Χρυσή Αυγή από τον πρόεδρο του Παγκόσμιου Εβραϊκού Συνεδρίου. Η κυβέρνηση θα επιδείξει μηδενική ανοχή στα φαινόμενα βίας και ρατσισμού, δήλωσε ο Αντώνης Σαμαράς κατά την ομιλία του στην Εβραϊκή Συναγωγή της Θεσσαλονίκης, στην εκδήλωση μνήμης για τη συμπλήρωση 70 χρόνων από την αναχώρηση του πρώτου τρένου για το κολαστήριο του Auschwitz. Ο νεοναζισμός εμφανίζεται και πάλι σε ολόκληρη την Ευρώπη. Βοηθά και η κρίση και η πολύ μεγάλη ανεργία που υπάρχει. Τώρα είναι που δεν πρέπει να αφήσουμε την απάθεια να διαβρώσουν τους λαούς της Ευρώπης, όπως συνέβη στην τραγική. Στη δραματική δεκαετία του 30. Σας βεβαιώνω ότι στην Ελλάδα δεν θα αφήσουμε να συμβεί κάτι τέτοιο. Όχι μόνον γιατί δεν το θέλει η σημερινή κυβέρνηση, αλλά γιατί δεν το θέλουν οι Έλληνες. Γιατί υπάρχουν πολύ ισχυρά αντισώματα στο DNA μας, στο γονίδιό μας, που πολεμούν αυτόν τον ιό. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε επιτακτική τη δημιουργία μετόπου κατά του νεοναζισμού και προανήγγειλε τη λήψη νομοθετικών μέτρων. Ως Πρωθυπουργός αυτής της χώρας, στέλνω από αυτό το βήμα ένα ισχυρό μήνυμα σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Θα εξακολουθήσουμε, όπως και στο παρελθόν, με νομοθετικά μέτρα όποτε χρειάζεται, να δείχνουμε μηδενική ανοχή στην αντιμετώπιση κρουσμάτων βίας και ρατσισμού. Οι ρατσιστές δεν χωρούν ανάμεσά μας, ούτε η αντισημιτική μυσαλλοδοξία. Κατά την εκδήλωση μνήμης, αίσθηση προκάλεσε η ονομαστική αναφορά στη Χρυσή Αυγή από τον πρόεδρο του Παγκόσμιου Εβραϊκού Συνεδρίου. Μίλησε για Ναζί και απίθυνε έκκληση στο ελληνικό κοινοβούλιο να θέσει το κόμμα εκτός νόμου. Και αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι δεν έχουν καμία θέση στην Ελλάδα. Μιλάνε σαν τους ναζιστές, ενεργούν σαν τους ναζιστές. Η Ελλάδα, το λίκνο της δημοκρατίας, μπορεί να στείλει ένα τέτοιο μήνυμα και να φανίσει οργανώσεις όπως Χρυσή Αυγή. Η παρέμβαση Σαμαρά προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Χρυσής Αυγής. Σαμαράς και άλλοι ξεπουλημένοι πολιτικοί προσκύνησαν σήμερα το σιωνιστικό κεφάλαιο και τη νέα τάξη πραγμάτων. Η Ελλάς είναι μια χώρα ανεξάρτητη και κανείς δεν έχει το δικαίωμα να παρεμβαίνει στις αποφάσεις του ελληνικού λαού. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τον κίνδυνο πριν να είναι αργά, ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Βενιαμίν Νετανιάχου, καταδικάζοντας τα φαινόμενα ρατσισμού και βίας. Σκληρή ήταν και η καταδίκη του νεοναζισμού από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος σε μήνυμά του ζήτησε να ξυλωθούν από δρόμους της Θεσσαλονίκης ονόματα ανθρώπων που συνεργάστηκαν με τους Ναζί.